Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε με Αθήνα, Σάγια Τσαουσίδου, συνάδελφος δημοσιογράφος, πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, να δούμε όλες τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές εξελίξεις. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους σας. Πρώτο Πώς θα πυλών. Πάτε με τη ζέστη? Να είσαι καλά. Πρώτο πυλών είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επιδιώκει την ανασύνθεση του κυβερνητικού σχήματος στον απόϊχο του αποτελέσματος της κάλπης της 9ης Ιουνίου, και το οποίο από ό,τι φαίνεται κρίνεται ως αρνητικό για τη γαλάζια παράταξη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, γιατί έχουν πάρει φωτιά και τα τηλέφωνα σε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα συνεδριάσει με το τωρινό σχήμα το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Μένει να δούμε πότε θα ανακοινώσει τον ανασχηματισμό τώρα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το προνόμιο του Πρωθυπουργού το έχει μόνο εκείνος, το να επιλέξει δηλαδή ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά και πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Δηλαδή, όπως είπες πολύ σωστά, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Πολλοί βουλευτές, το έχουμε πει εμείς πρώτοι, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα δοκιμάσει ενδεχομένως πρόσωπα τα οποία δεν είναι καμένα, αν μπορώ, μου επιτρέπετε να το πω έτσι, θα είναι για πρώτη φορά σε υπουργικό θόκο. Περισσότερο, Δημήτρη, για υφυπουργούς μιλάμε. Ίσως να δούμε και κάποιες αλλαγές στους υπουργούς. Ανακυκλώνονται κάποια ονόματα. Υπάρχουν όμως και ονόματα τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Εξαρτάται δηλαδή την αποτελεσματικότητα που είχαν και σε θητείες που έκαναν πριν αυτή η. Καταρχήν, μένει να δούμε αν μπορεί να είναι γενναίος ανασχηματισμός του κ. Μητσοτάκη. Έτσι. Ή είναι μετακινήσεις, φύγεση από εδώ, πίνηση εκεί. Εκεί δεν είναι ανασχηματισμός. Και εκεί ίσως κάποιος το θεωρήσει. Αυτό λένε όλοι. Ναι, και εκεί ίσως κάποιος το θεωρήσει ότι απέτυχε ως υπουργός στο τάδε Υπουργείο για να πάει κάπου αλλού. Μπράβο. Να πούμε ότι ακούγονται έντονα πάντως τα ονόματα του κ. Τάκη Θοδωρικάκου, του κυρίου Άγγελου Συρίγου, του κυρίου Νότη Μηταράκη, ενδεχομένως να επιστρέψουν σε άλλους ρόλους. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Όμως και ονόματα βουλευτών, οι οποίοι δεν έχουν υπουργοποιηθεί πιο πριν. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η αναμονή, γιατί όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως και κάθε κόμμα, έχει στελέχη που θα έπρεπε να τα εμπιστευτεί, αν θέλεις, και να τα δοκιμάσει. Δεν είναι... Ο περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον από ό,τι συζητάμε, δεν θέλει να ξαναδεί ίδια πρόσωπα σε άλλες θέσεις. Πάντως, ακούγονται, επειδή ανέφερες τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο Θοδωρικάκο, ακούγονται επίσης οι πρώην υπουργοί, όπως είπατε, ο κύριος Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, αλλά και ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ στα πολιτικά παρασκήνια συζητούνται τα ονόματα των βουλευτών Κώστα Καραγκούνη, Χρήστου Κέλλα, Κώστα Γιουλέκα, Μακάριου Λαζαρίδη και Άννα Αυθυμίου. Δηλαδή, ο κύριος Γιουλέκας. Και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Και του κυρίου Μαρκόπουλου. Επίσης ο κύριος Γιουλέκας και η κυρία Αυθυμίου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει υπουργούς από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Επίσης ο κύριος Κέλλας από τη Λάρισα, ο κύριος Μαλαζαρίδης από τη Μακεδονία δηλαδή. Έχει κάποια πρόσωπα τα οποία λείπουν ο κύριος Μητσοτάκης και ίσως αυτό θέλει να κάνει. Όπως και ο κύριος Στυλιανίδης. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Στυλιανίδη, του κυρίου Βασίλη Οικονόμου, του κυρίου Φάνη Παπά. Πολλά ονόματα τώρα τελευταία και στην πορεία θα έρθω. Να δούμε τι γίνεται και στη Δυτική Μακεδονία, γιατί και εδώ έχω εγώ σήμερα με πληροφορίες μια ονοματολογία ότι μπορεί και κάποιος άλλος να αξιοποιηθεί στην κυβέρνηση. Σάγια. Πολύ, πολύ σωστά τα λέει, Δημήτρη. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που θέλει να κάνει είναι, αν θέλεις, να δει τις πολιτικές, ποιες από αυτές έχουν προχωρήσει, αυτές που έχουν βάλει σαν στόχο, πόσο αποτελεσματικοί ήταν μέχρι τώρα οι υπουργοί και τι αποφάσεις έχουν πάρει, αλλά και πόσο κοντά ήταν στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα για τις ευρωεκλογές ή πόσο αδιάφοροι υπήρξαν. Έτσι. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο στην τελική του απόφαση. Επειδή όμως νιώθει την πίεση του κόσμου για ανανέωση, πραγματική ανανέωση, περιμένουμε ότι οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να δοκιμάσει καινούργια πρόσωπα. Που δεν τα έχουμε ξαναδεί στην κυβέρνηση. Ακούγονται πάντως έντονα ότι θα φύγει από την κυβέρνηση. Εκτός κυβέρνησης θα είναι ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, όπως επίσης ακούς και ο κύριος Κρέκας και η κυρία Κεραμέως. Θα δούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αν θα δείξει τον κύριο Μαρινάκη ή ποιος θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να ανακοινώνει τα ονόματα,
όλα παίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, Σάγια. Έτσι. Έτσι μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητάμε και να έχουμε πληροφορίες ότι σίγουρα αυτά τα ονόματα θα φύγουν ή θα μπουν. Και επειδή ακριβώς δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί γράφει και σβήνει ονόματα, μέχρι την τελευταία στιγμή λοιπόν μπορεί να δούμε και κάποιες εκπλήξεις. Είναι το προνόμιο του Πρωθυπουργού και είναι πολύ λογικό. Οπότε ό,τι αν θέλεις συζητήσεις γίνονται, την τελική ευθύνη και επιλογή θα την έχει ο ίδιος. Μάλιστα. Επειδή ανακατεύει την τράπουλα ο Πρωθυπουργός, να πούμε στη Δυτική Μακεδονία, αυτή τη στιγμή από τη Δυτική Μακεδονία, υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ο κύριος Κωνσταντινίδης στη θέση του στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης ως υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης ή θα μετακινηθεί σε κάποια άλλη θέση υφυπουργού στην Αθήνα, σε κάποιο άλλο υπουργείο. Ακούγονται όμως έντονα τις τελευταίες μέρες ότι μπορεί, αν δεν μείνει ο κύριος Κωνσταντινίδης, και να μείνει ο κύριος Κωνσταντινίδης, να αξιοποιηθεί και κάποιος άλλος από την περιοχή. Ακούγεται έντονα το όνομα του κυρίου Μιχάλη Παπαδόπουλου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πρώην υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, ο οποίος συμμετείχε σε τρεις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Καραμαλή Σαμαρά και του κυρίου Μητσοτάκη στην προηγούμενη. Όπως επίσης ακούγεται και το όνομα της κυρίας Μαρίας Αντωνίου, η οποία είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Ακούγονται έντονα και ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Αντωνία, αλλά τώρα τελευταία, τις τελευταίες δύο μέρες, ακούγεται και πολύ έντονα και το όνομα του κυρίου Σταύρου Παπασωτήριου, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ακριτική Φλόρνα. Τελείωσε το θέμα με την έδρα, κέρδισε. Υπήρχε κάποια ένσταση του κυρίου Αντωνιάδη στον κύριο Παπασωτήριου. Την κέρδισε την ένσταση ο κύριος Παπασωτήριου και παραμένει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρνα, και αυτό τον δίνει και μια ακόμη δυναμική. Άλλωστε τη δυναμική την είχε από το 23 που ήταν βουλευτής. Και ακούγεται έντονα, επειδή έχει εμπειρία ο κύριος Παπασωτήριου, διατέλεσε διοικητής στο Ποδοσάκινο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, μήπως αξιοποιηθεί ως υφυπουργός υγείας στη νέα κυβέρνηση, στον ασχηματισμό της κυβέρνησης, ο Σταύρος ο Παπασωτήριου, βουλευτής της Φλόρινας, γιατί έχει ανοίξει και το θέμα του Κεφιά Παμιντέου και ο κύριος Παπασωτήριος βουλευτής το έχει σηκώσει ψηλά για να αναβαθμιστεί το Κεφιά. Και ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες το όνομα του Σταύρου Παπασωτήριου. Να το πούμε αυτό, όπως και της κυρίας Αντωνίου και του κυρίου Παπαδόπουλου, Σάγια. Βέβαια το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Όχι, έτσι, ναι. Το γεγονός ότι θα μπορεί χρησιμοποιήσει ένα βουλευτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει και έναν ακόμα. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι σχετικά καινούριος σε αυτό το ρόλο, γιατί να μην τον αφήσει να τον δοκιμάσει λίγο περισσότερο και να μην αλλάξει κάποιος που ήδη τους γνωρίζει και ξέρει το έργο τους, θα έλεγα εγώ. Στο κάτω-κάτω η Μακεδονία δεν έχει πάρα πολλούς υπουργούς, γιατί να μην διεκδικήσουμε κι εμείς. Καταλαβαίνω ότι το μοίρασμα πρέπει να γίνει ανάλογα και με το, αν θέλεις, ποιος είναι κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και όλα αυτά, αλλά το κριτήριο πρέπει να είναι πόσο αποτελεσματικός είναι ο καθυπουργός και βεβαίως να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους βουλευτές παραπάνω να δείξουν τι αξίζουν. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουμε άγριο μπαραντεφέρ στο ΠΑΣΟΚ που θα αντιδράσει, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ανδρουλάκης, γιατί υπάρχει αμφισβήτηση κορυφαίο. Και τι θα κάνει ο Δούκας τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων τώρα, Σάγια. Λοιπόν, όπως σου είπα χθες στην εκδήλωση που διοργανώναμε με τη συνάδελφο, την Ειρήνη την Νικολοπούλου, ήταν τα βραβεία για top γυναίκες σε επιχειρηματίες, αλλά είχε και ένα, αν θέλεις, κοινωνικό καθαρά χαρακτήρα και συναισθηματικό με τις μητέρες των κοριτσιών που χάθηκαν βία από συντρόφους, αλλά και την Μυρτώ από την Πάρο, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα αμαξίδιο. Σε αυτή την εκδήλωση, λοιπόν, προκειμένου να επιδώσει βραβεία, ήταν ο κύριος Δούκας. Έκατσε και αρκετή ώρα μαζί μας. Είχε δημοτικό συμβούλιο, μετά έπρεπε να φύγει. Να σου πω την αλήθεια, απέφευγε να κάνει οποιαδήποτε πολιτική μα του. Μα και καλά έκανε. Δήμαρχος είναι τώρα, άνοιξε ξαφνικά το όνομά του. Εντάξει. Και πολύ καλά έκανε. Να πω όμως ότι είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια δεν το ακούμε για πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη. Ξέρουμε από τότε που εξελέγει δήμαρχος, ξέραμε ότι υπήρχε στη σκέψη του, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει προσόντα και που ενδεχομένως δεν ξέρουμε αν θα δοκιμαστεί και ως αρχηγός, ως επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει. Είχε στο μυαλό του, και θεωρώ ότι κάθε πολιτικός είναι επίδοξος και θέλει να έχει μία εξέλιξη, είναι όμως και άλλα στελέχη, όπως ο Παύλος ο Γερουλάνος, όπως ο Παύλος ο Χριστίδης,
όπως ο Χριστοδουλάκης, είναι και άλλοι που διεκδικούν, αν θέλεις, αυτό. Η αμφισβήτηση ξεκίνησε όταν ξεκάθαρα η κυρία Γιαννακοπούλου, η βουλευτής, είπε ότι ωραία είναι όταν χειροκροτούμε τον αρχηγό και χαιρόμαστε και χαίρεται, όμως όταν αποτυχάνει θα πρέπει να πάρει και ο ίδιος να πάνε και στα όργανα, μάλιστα. Πάντως έχει ανοίξει το θέμα και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και η κυρία Γιαννακοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Απόστολος Πάνας αλλά και ο ευρωβουλευτής ο Νίκος Παπαδρέω. Θέτουν ανοιχτά θέμα προσφυγής στη βάση και εκλογή νέας ηγεσίας. Για να δούμε πώς θα τη δράσει ο Ανδρουλάκης τώρα. Να δούμε πώς θα τη δράσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Να σου πω, Δημήτρη μου, ότι το θέμα αυτό ξεκίνησε, το ξεκίνησε ο Νίκος Παπανδρέου. Γιατί ενώ περίμενε να είναι επικεφαλής της ομάδας της Ευρωβουλής, των τριών δηλαδή ευρωβουλευτών, ο κύριος Ανδρουλάκης έχρισε επικεφαλής τον Γιάννη Τομανιάτη που είναι πιο κοντά του. Αυτό λοιπόν... Και αντέδρασε και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Αρναούτογλου. Έτσι, μάλιστα. Γιατί... Θεώρησε ότι δεν είναι δίκαιο όταν κάποιος όπως ο Νίκος Παπανδρέου βγαίνει πρώτος σε ψήφους. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Πρώτος σε ψήφους βγήκε και ο Γιώργος Αυτιάς. Δεν διεκδίκησε όμως να είναι επικεφαλής. Έδωσε την εμπειρία στην κυρία Βόζενμπεργκ. Έτσι, η Βόζενμπεργκ είναι συντονίστρια της ομάδας, αν και επίσημα δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος. Τον έδωσε ο Πρωθυπουργός για να έτσι... Να ισορροπήσει τα πράγματα. Θα δούμε ποιος θα πάει επικεφαλής. Εκεί μπορεί να δούμε ξανά τον κύριο Μεϊμαράκη. Ωραία, πάμε να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Έχουμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες του κυρίου Παπά, του Νίκου Παπά. Και γέφυρες από Παπά σε Πασόκ και παρέμβαση Γεωργοβασίλη για να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των δύο παρατάξεων τώρα. Έτσι βλέπω. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Κασελάκης, σου το έχω ξαναπεί, θέλει να ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα τα πράγματα στο κόμμα του και όποιο, όπως είπε, λέει στους ενός του συνεργάτες, η έξοδος είναι εκεί. Όποιον δεν του αρέσει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Λοιπόν, τους βρήκε ο κύριος Κασελάκης όμως, δεν τον βρήκανε. Τους βρήκε ο κύριος Κασελάκης, εντάξει. Μπράβο, πολύ σωστά το λες. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει σύντομα, και το σύντομα είναι γύρω στο φθινόπωρο, να γίνει το καταστατικό συνέδριο, ένα συνέδριο το οποίο θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα και θα αλλάξει και τον τρόπο που λειτουργεί το πειθαρχικό. Μάλιστα. Στόχος του λοιπόν είναι να μπορέσει να ελέγξει αυτές τις επιτροπές, έτσι ώστε αυτοί που θα μείνουν να είναι οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα του και θα τον βοηθήσουν σε αυτά που έχει στο μυαλό του και σαν όραμα να κάνει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Θα τα δούμε αναλυτικά. Εγώ το έχω ξαναπεί, Δημήτρη, ότι θα αλλάξει και το όνομα. Το για πιστεύω αυτό. Θα τα δούμε αναλυτικά αύριο. Θα έχουμε πολλά αύριο να μας μεταφέρεις, γιατί κάνεις συνέχεια ρεπορτάζ. Είσαι σε επαφή και με το Μέγαρο Μαξίμου και εκεί θα γνωρίζουμε περισσότερα αύριο στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣ και τις επόμενες μέρες από τις Βρυξέλλες που θα βρίσκεσαι. Θα μας έχεις ρεπορτάζ εκεί για την Ευρώπη και τις επόμενες κινησάγια. Σε ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια.